Η αλήθεια και η επιστροφή στο στούντιο, αγαπητοί τηλεθεατές, είχαμε προαναγγείλει την εδώ παρουσία του Προέδρου του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, του κυρίου Χρήστου Χρήστου. Κύριε Χρήστου, καλωσορίσατε, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά. Είναι και η πρώτη εμφάνισή σας εδώ μετά τις προεδρικές, τον πρώτο γύρο μάλλον των προεδρικών. Αντιλαμβάνομαι ευχαριστημένοι από τα ποσοστά, έτσι. Έχουμε πετύχει και τους τρεις στόχους στους οποίους έχουμε θέσει, άρα το αποτέλεσμα μας ικανοποιεί. Επί την ευκαιρία η οποία μου δίνεται, θέλω να ευχαριστήσω και όσους ανθρώπους επέλεξαν να στηρίξουν το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο και την δική μου υποψηφιότητα. Θεωρώ καθήκον μου και με την ευκαιρία να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Τώρα, όσον αφορά τους στόχους, είχαμε πει εξ αρχής ότι θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας, πράγμα το οποίο έχουμε καταφέρει. Είχα μιλήσει και εδώ στην εκπομπή σας ότι υπάρχει δυναμική να βρισκόμαστε στην τέταρτη θέση. Και τελικά το έχουμε καταφέρει και το έχουμε πετύχει. Από εκεί και πέρα, το ΕΛΑΜ εξασφάλισε και σημαντική άνοδο σε εκλογικά ποσοστά, αλλά και σε απόλυτους αριθμούς ψηφοφόρων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο μπορούμε να αναφέρουμε είναι ότι σε αριθμό ψηφοφόρων έχουμε πετύχει αύξηση του 70%. Ενώ αν πάρουμε σύγκριση με το 2013 και τις προηγούμενες προεδρικές εκλογές, το ΕΛΑΜ έχει πετύχει άνοδο 500%. Από το 0,88 έχουμε φτάσει στο 5,7. Φυσικά, αυτό δείχνει ότι μια μερίδα του λαού και του κόσμου έχει αρχίσει να σκέφτεται με πολύ διαφορετικά κριτήρια από ό,τι στο παρελθόν και είναι ελπιδοφόρο μήνυμα, αν θέλετε η δική μου άποψη, διότι ακριβώς δεν εγκλωβίζεται σε έναν παλαιοκομματικό κατεστημένο. Επιλέγει μια διαφορετική πορεία και αντιλαμβάνεται ότι η μόνη πραγματική φωνή στην πολιτική σκηνή του τόπου αυτή τη στιγμή είναι το ΕΛΑΜ. Μάλιστα. Ερωτηματολόγιο. Το είχατε πει και προεκλογικά και αυτό πράξατε. Ακριβώς. Στείλατε στον κύριο Μαλά, σας το επέστρεψε χωρίς καν να απαντήσει. Θα ήθελα το σχολείο σας. Έχουμε αποστείλει τόσο στον κύριο Μαλά όσο και ο κύριος Αναστασιάδης που απάντησε σήμερα με επιστολή. Και να το εξηγήσω από την αρχή, αποστείλαμε στον κύριο Μαλάνο, ο οποίος αρνήθηκε να μας απαντήσει και επέστρεψε το ερωτηματολόγιο όπως ακριβώς του το είχαμε αποστείλει. Αυτό δείχνει. Δεν ανοίχτηκε καν ο φάκελος, κύριε. Δεν ανοίχτηκε καν ο φάκελος. Για μας όμως, αυτό αποδεικνύει ότι φασιστικές νοοτροπίες και τακτικές δεν είναι το ΕΛΑΜ που έχει, αλλά ένα άλλο κόμμα. Και πιο συγκεκριμένα ο χώρος του ΑΚΕΛ, διότι ο κύριος Μαλάς δεν είναι ανεξάρτητος υποψήφιος, είναι ο υποψήφιος του ΑΚΕΛ και νομίζω ότι το καταλαβαίνει όλος ο κόσμος. Δεν είναι εμείς που καλλιεργούμε το διχασμό στο λαό μας, δεν είναι εμείς που καλλιεργήσαμε τη διχόνοια, είναι ο συγκεκριμένος χώρος και το συγκεκριμένο κόμμα που ακολουθεί μια πάγια τακτική, μια σοβιετική τακτική, αποκλείοντας μια σημαντική μερίδα του λαού μας από την πολιτική σκηνή. Κάτι το οποίο εμείς θεωρούμε απαραδέκτο. Όσον αφορά τον πρώτο της Δημοκρατίας, απάντησε στο ερωτηματολόγιο και μας έχει παραπέμψει στο προεκλογικό του πρόγραμμα όσον αφορά τα επιμέρους σημεία, αλλά απάντησε και σε μια γενική μορφή στο βασικό ζήτημα που είναι το θέμα του κυπριακού ζητήματος. Σας ικανοποίησαν οι απαντήσεις? Δεν μας ικανοποίησαν οι απαντήσεις. Προσβλέπαμε σε πιο συγκεκριμένες και πιο ολοκληρωμένες, όμως δεν πάβει από το να είναι μία απάντηση. Θα συνεδριάσει απόψε το Πολιτικό Συμβούλιο και ή αύριο ή το αργότερο μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες για να τοποθετηθεί το κίνημα επίσημα πλέον όσον αφορά την ερχόμενη Κυριακή. Αντιλαμβάνεστε ότι όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές και με τους δύο υποψηφίους διαφωνούμε σε βασικά ζητήματα ξεκινώντας από το εθνικό θέμα. Όμως λαμβάνοντας υπόψη και τα νέα δεδομένα της απάντησης του Προέδρου και της μη απάντησης από το επιτελείο Μαλά, θα συνεδριάσουμε απόψε και πολύ σύντομα θα έχουμε και επίσημη τοποθέτηση. Το ερωτηματολόγιο τι περιέλαμβανε? Ήταν 20 ερωτήσεις και περίπου πού κινούνται? Ήταν 20 ερωτήματα τα οποία αφορούσαν τα δύο πρώτα, το εθνικό ζήτημα, εάν επιθυμεί ο σημερινός πρόεδρος και ο ψήφος της αριστεράς να αλλάξουν γραμμή στο Κυπριακό και να ζητήσουν άλλες οδούς λύσης πέραν της διζωνικής δικαιωτικής ομοσπονδίας. Αφορούσε το κλείσιμο των φραγμάτων
και περιλάμβανε επίσης ερωτήσεις για κοινωνικά ζητήματα και οικονομικά ζητήματα. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, παραδείγματος χάρη, υιοθεσία παιδιών από ομοφυλόφιλα ζευγάρια, όσον αφορά τον κατώτατο μισθό και αν θα υπάρξει σχετικό νομοσχέδιο, τη σύνταξη στα 58 για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, όλα αυτά τα οποία είχαμε εξαγγείλει εμείς προεκλογικά προς τον κόσμο, είτε έχουμε προχωρήσει μέσω του Κοινοβουλίου με την κατάθεση προτάσεων νόμου. Ζητήσαμε συγκεκριμένες απαντήσεις ακριβώς για να μπορούμε και εμείς με τη σειρά μας να εξηγήσουμε τη θέση μας. Συγκεκριμένες απαντήσεις δεν έχουμε λάβει, οπότε θα τοποθετηθούμε και εμείς με τη σειρά μας ανάλογα. Καλά, ούτε ο Νίκος Αναστασιάδης απάντησε συγκεκριμένα σε κάποια από αυτά. Δεν είναι συγκεκριμένες οι απαντήσεις πέραν του κυπριακού ζητήματος. Οι υπόλοιπες είναι σε μια γενική μορφή. Μάλλον καταλήγετε κι εσείς σε κανέναν. Αν το πω αυτή τη στιγμή, θα είναι σαν να προεξοφλώ τα συλλογικά όργανα του κόμματος και δεν θέλω να το κάνω. Θα περιμένετε ακόμα μια μέρα και θα υπάρχει επίσημη τοποθέτηση. Οι προτεραιότητες του Προέδρου που θα αναδείξει η κάλπη την ερχόμενη Κυριακή, ποιες είναι κατά την άποψή σας, οι δύο πιο βασικές, και κατά πόσον θα είδαμε ότι κινούνται στο ίδιο πλέγμα ή του ενδιάμεσου χώρου, πώς θα κινηθεί το ΕΛΑΜ, θα είναι παρατηρητής, θα είναι τι? Όποιος και να είναι ο επόμενος Πρόεδρος, εμείς σε καμία περίπτωση, το είχαμε αναφέρει και παλαιότερα, δεν θα συμπράξουμε με κανέναν κόμμα για να κυβερνήσουμε αυτόν τον τόπο. Ο σκοπός είναι να κατακτήσουμε κάποιες καρέκλες ή κάποιες θέσεις, και δεν είχε και αυτόν τον στόχο το σχετικό ερωτηματολόγιο. Εμείς θα παραμείνουμε στην αντιπολίτευση και τόσο εντός κοινοβουλίου όσο και μέσα από το γενικότερο έργο το οποίο προσφέρει το ΕΛΑΜ, θα είμαστε εκεί για να συμφωνήσουμε στα σωστά και να διαφωνήσουμε έντονα σε όσα ο επόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πράξει και εμείς θα θεωρούμε λάθος. Έχει μπροστά του να αντιμετωπίσει σοβαρές προκλήσεις. Και τα άμεσα ζητήματα τα οποία θα αντιμετωπίσει είναι τα θέματα των δανείων, των εκποιήσεων, τα προβλήματα δηλαδή που απασχολούν αυτή τη στιγμή την κοινωνία. Έχει μπροστά του να αντιμετωπίσει το ΓΕΣΥ και την εφαρμογή του, που εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό ζήτημα. Και επίσης, ίσως να βρεθεί και μπροστά σε μια νέα εξέλιξη στο Κυπριακό και ένα νέο γύρο συνομιλιών, οι οποίες θα ακολουθήσουν. Άρα ο επόμενος πρόεδρος από την επόμενη μέρα της εκλογής του θα έχει πολύ σοβαρή δουλειά μπροστά του. Εάν θα τα καταφέρει σε αυτά τα οποία πρέπει να αντεπεξέλθει, νομίζω θα το μάθουμε με τον χρόνο. Όμως εμείς είμαστε έτοιμοι από την πλευρά μας να καταθέσουμε τις δικές μας εισηγήσεις και προτάσεις, αλλά και από την άλλη πλευρά να παρακολουθούμε με πολύ αυστηρό μάτι τα όσα θα εφαρμόσουν. Από πολλούς, κύριε Χρήστου, υπάρχει, τουλάχιστον αυτά ακουγόταν και προεκλογικά έντονα, πριν την πρώτη Κυριακή τουλάχιστον, ότι δηλαδή είτε ο κύριος Αναστασιάδης εκλεγεί, είτε ο κύριος Μαλάς εκλεγεί, η γραμμή στο Κυπριακό θα είναι περίπου ίδια. Τώρα άρχισαν οι συζητήσεις ότι τόσο ενδιάμεσος χώρος όσο και το ΕΛΑΜ θα είναι αυτοί οι οποίοι θα διαφυλάξουν από την κατάσταση, από το ενδεχόμενο κατάληξη σε ένα κακό σχέδιο λύσης, το οποίο θα έρθει σε δημοψήφισμα. Οπότε να υποθέσουμε ότι επόμενος μεγάλος σκοπός και στόχος του κινήματος είναι να παρακολουθεί τις εξελίξεις και ποιες θα είναι αυτές στο Κυπριακό και στις συνομιλίες, για να συμπορευτεί, αν θέλετε, και με όλες τις υπόλοιπες δυνάμεις που ενδεχομένως να ταχθούν εναντίον του οποιουδήποτε σχεδίου λύσης έρθει. Δυνάμεις βέβαια οι οποίες μπορεί να υπάρχουν και μέσα στον Δυσί και μέσα στο ΑΚΕΛ. Και αυτά ως ερώτηση, για να μην παρεξηγωθώ ότι παίρνω θέση, ότι δηλαδή ο κύριος Αναστασιάδης ή ο κύριος Μαλάς θα φέρουν έναν κακό σχέδιο λύσης. Για μας είναι βασικό θέμα το εθνικό ζήτημα και το έχω επαναλάβει πάρα πολλές φορές.
Από τη θέση την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή στο Εθνικό Συμβούλιο, θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και σε περίπτωση που όποιος και να αναλάβει την Προεδρία επιλέξει να φέρει στον λαό μας ένα σχέδιο με το οποίο διαφωνούμε, εννοείται ότι θα συμμαχήσουμε με εκείνες τις δυνάμεις οι οποίες θα προστατεύσουν τον κυπριακό ελληνισμό από την πλήρη τουρκοποίησή του. Δεν τίθεται για μας κανένα κομματικό ζήτημα στο να προστατεύσουμε την πατρίδα μας και την κυπριακή δημοκρατία. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά, αν κατάλαβα καλά, την σύμπραξη με τον ενδιάμεσο χώρο. Όχι, αλλά αυτοί του ενδιάμεσου φωνάζουν ότι εμείς δεν πρόκειται να δεχθούμε έτσι αλλιώς και. Πολλά έχουν μπει σε τηλεοράσεις, κύριε Σούγλη. Εμένα μου επιτρέψετε να διατηρήσω διαφορετική στάση όσον αφορά τον ενδιάμεσο χώρο. Μην ξεχνούμε ότι ο υποψήφιος του ενδιάμεσου χώρου ήταν και αυτός υποστηριχτής και είναι υποστηριχτής της Διζωνικής Δημοκρατικής Ομοσπονδίας. Και αν επιθυμούν πραγματικά να εμποδίσουν τον οποιοδήποτε επόμενο πρόεδρο από το να φέρει ένα τέτοιο σχέδιο, για μένα πρέπει να ξεκινήσουν από τη μη συμμετοχή τους σε επερχόμενες διεργασίες για τον Κυπριακό. Να μην ακολουθήσουν δηλαδή τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ξανά σε ένα νέο ταξίδι που θα συζητήσει πάλι τη Διζωνική Δικαιωτική Ομοσπονδία. Αυτό, κύριε Χρήστο, όμως τότε που δεν είχατε πάει κι εσείς, δεν είναι μείον. Δηλαδή δεν είναι καλύτερα είναι και εσείς να είστε εκεί, να παρακολουθείτε, να ασκείτε κριτική και να ενημερώνετε, αν θέλετε, και των λαών ότι ξέρεις αυτόν και αυτόν πάνε να κάνουν. Εάν δεν καθοριστούν και στέλνει κόκκινες γραμμές πριν οποιοδήποτε επόμενος πρόεδρος ταξιδέψει από την Κύπρο στο εξωτερικό, εγώ θεωρώ ότι κανένας ηγέτης πολιτικού κόμματος ο οποίος διαφωνεί με την λύση της Ομοσπονδίας δεν πρέπει να συνταξιδέψει με τον πρόεδρο. Είναι το μοναδικό μέτρο πίεσης το οποίο θα λάβει πολύ σοβαρά υπόψη τόσο ο ίδιος, αλλά θα στείλει και τα κατάλληλα μηνύματα προς τον κόσμο. Το θα πάμε εκεί και θα συζητήσουμε επιμέρους αν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε ήδη διαπράξει το μεγαλύτερο λάθος. Από τη στιγμή που θα είσαι παρόν, είναι σαν να εγκρίνεις την υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου. Εμείς δεν το εγκρίνουμε. Διαφωνούμε τόσο με το περιεχόμενο, αλλά και με την ίδια τη λύση της Διζωνικής Δικαιωτικής Ομοσπονδίας. Δεν είναι θέμα σημείων για μας. Είναι θέμα πιο γενικό και πιο συνολικό. Μπορείτε να κάνετε πρόβλεψη, κύριε Χρήστου, τι θα γίνει στο Κυπριακό αν εκλεγεί ο Νίκος Αναστασιάδης, τι και θα τα δύο κόμματα ακολουθούν την ίδια γραμμή. Αν εκλεγεί ο κύριος Μαλλάς. Και τα δύο κόμματα ακολουθούν την ίδια γραμμή, η οποία ακριβώς μας έχει φέρει σε ένα σημείο, σε ένα αδιέξοδο μάλλον. Έχουν κάνει αρκετές υποχωρήσεις, έχουν ταυτόσιμες θέσεις σε πάρα πολλά ζητήματα και έχουν παραβιάσει τις ίδιες τις συμφωνίες που είχε το Εθνικό Συμβούλιο πάρει το 1989, ακόμα και από το κείμενο του 2009, το κοινό ανακοινωθέν του Εθνικού Συμβουλίου, έχουν περάσει αυτές τις κόκκινες γραμμές. Δηλαδή την αποχώρηση των επίκων, την εκπεριτροπή της Προεδρίας και όλα αυτά τα θέματα. Θεωρώ ότι απομένει πλέον στις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, από τη θέση την οποία έχουν και στο Εθνικό Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο, να υπερασπιστούν την Κυπριακή Δημοκρατία. Μάλιστα. Επιτρέψτε μου να κάνουμε μια παρένθεση. Είναι για ένα ανθρωπιστικό θέμα. Στο τηλέφωνο είναι η κυρία Νικολέτσα Γεωργίου. Είναι για μια υπόθεση για την οποία είχα ενημερωθεί πριν μερικές μέρες. Δεν πρόκειται ούτε για απάτη ούτε για ψέμα. Υπάρχει πραγματική ανάγκη. Θα μας πει τώρα ακριβώς τι περί τίνος πρόκειται, και η ανάγκη είναι για ανέβρεση 1.800 ευρώ. Δεν μιλάμε και για εκατομμύρια. Κυρία Γεωργίου, καλό απόγευμα. Νάτε, άντε παιδιά, πλησιάζουμε στο τέλος. Κυρία Γεωργίου. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα, λίγο πιο δυνατά. Καλό απόγευμα. Ενημερώστε πρώτα τους τηλεθεατές μας τι είναι η υπόθεση. Πρόκειται για μια εξαμελή οικογένεια με παιδιά, 6 παιδιά, τα οποία είναι, ξεκινούν από 22 χρονών μέχρι 6. Η κόρη τους, η δεύτερη, έτυχε ένα ατύχημα στο χέρι, το οποίο έπρεπε να χειρουργηθεί στον Άγιο Λουκάν.
στη Θεσσαλονίκη. Έγινε η επέμβαση, αλλά δεν έγινε υπόλοιπο. 1.800 ευρώ. Σημειώστε ότι η οικογένεια τούτη ζει ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Κανένας από τους δύο γονείς δεν δουλεύει. Τα παιδιά σπουδάζουν και τα δύο σε ιδιωτικό κολέγιο Λευκοκίας που αντιλαμβάνεσαι τι είναι για να τα για να πληρώνουν τα δίδαξτρα τους. Και τώρα τι γίνεται εδώ. Πρώτοι δεν μπορούν να κάνουν οτιδήποτε άλλο. Θέλουν να μείνουν ανώνυμοι γιατί το μωρό είναι στο πανεπιστήμιο. Θέλουν να δοθεί το όνομα της δημοσιότητας και να προκαλέσουν το μωρό πρόβλημα στο πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Εσείς γνωρίζετε όμως προσωπικά την οικογένεια και... Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και απλά εγώ θέλω να βοηθήσω. Βεβαίως. Ένα λεπτό κύριε Γεωργίου μου. Αν θέλετε κυρία Νικολέτα να μας αφήσει τα στοιχεία της, θα τη βοηθήσουμε. Βεβαίως. Όταν κλείσουμε θα τη βοηθήσουμε. Ωραία. Μπράβο. Ευχαριστώ. Καλό αυτό. Καλό αυτό. Κυρία Γεωργίου μου ευχαριστώ και όσοι άλλοι τηλεθεατές ενδιαφέρονται. Να σας δώσω, κρατήστε το τηλέφωνο της κυρίας Νικολέτσας, παιδιά, για να το δώσετε σε τηλεθεατές που ενδεχομένως θέλουν να βοηθήσουν. Το λοιπόν, κυρία Γεωργίου μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Ήδη μου λένε ότι... Λοιπόν, να είστε καλά. Ένα καταληκτικό σχόλιο, κύριε Χρήστου. Ένα μισή λεπτό, πες μου ρε. Πας δελτίο, ναι. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να σημειώσω είναι ότι μέσα από αυτές τις εκλογές ο λαός εμπιστεύτηκε το εθνικό λαϊκό μέτωπο και να είναι σίγουροι όσοι μας εμπιστεύτηκαν ότι δεν πρόκειται να απολύσουμε τις ψήφους τους ούτε για καρέκλες ούτε για υπουργεία. Συνεχίζουμε τον πολιτικό αγώνα τον οποίο διεξάγουμε εδώ και χρόνια ακριβώς για να φέρουμε την ελπίδα στον λαό μας. Και ελπίδα για μένα σημαίνει μια χώρα χωρίς διαφθορά, μια χώρα με κοινωνική δικαιοσύνη, μια χώρα όπου θα έχουν όλη την ευκαιρία και πρόσβαση στην εργασία, μια χώρα η οποία θα σέβεται τους πολίτες της και μια χώρα η οποία θα είναι κυρίαρχη και ανεξάρτητη από τον οποιοδήποτε. Λέγοντας αυτό, κλείνω και πάλι με το εθνικό ζήτημα. Είναι καθήκον του ΕΛΑΜ και οποιασδήποτε άλλης πολιτικής δύναμης έχει καταλάβει ότι ο δρόμος προς την διζωνική δικαιωτική ομοσπονδία είναι ο δρόμος προς τη διχοτόμηση και την τουρκοποίηση του τόπου μας, να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και όποιος και να είναι επόμενος πρόεδρος να εμποδίσουμε το ξεπούλημα της πατρίδας μας. Κύριε Χρήστο, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Το αργότερο μέχρι την Παρασκευή η τελική απόφαση του ΕΛΑΜ, είπατε. Μάλιστα. Θα ανακοινωθεί και επίσημα. Ναι, ναι. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.